Κύριος Πρωθυπουργός έχει το λόγο για να τη διτολογήσει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δύο σύντομες παρατηρήσεις σε κάποια θέματα που ετέθησαν. Το πρώτο είναι και απευθύνομαι στον κύριο Παπανδρέου. Είναι η τρίτη φορά που στην αίθουσα του Κοινοβουλίου με αοριστείες επιχειρείτε να δημιουργήσετε εντυπώσεις. Σας δηλώνω λοιπόν για μια ακόμα φορά ρητά και κατηγορηματικά. Δική μου κυβέρνηση δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, μα τίποτα, γιατί δεν έχει εντρυφήσει σε μεθόδους όπως αυτές που επινυχθήκατε. Δεν μου λέτε όμως αυτά τα ερωτήματα που κάθε τόσο έρχεστε εδώ και τα θέτετε σαν πυροτεχνήματα, μόνο σας τα σκέφτεστε ή σας τα υποδεικνύουν κάποιοι που έχουν εμπειρία σε τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω ποιες είναι οι παρέες σας, δεν με ενδιαφέρει, αλλά πολύ το γύρο φέρνετε. Βρίσκω ενδιαφέρον επίσης ότι ενώ λέτε διάφορα φλιναφήματα δήθων δίκην αθώων ερωτημάτων, σπέβδε να πείτε ότι υποβάλλετε πολιτικό ερώτημα, γι' αυτό δεν καταθέτετε στη δικαιοσύνη. Επιλογή σας είναι αυτό, αλλά πάντως η ουσία είναι ότι επιχειρείτε να αφήσετε το μελάνι σας σουπιά και να εξαφανιστείτε. Πολιτικά λοιπόν σας λέω και εγώ τότε, αντιμετωπίστε τη Βουλή ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και θαραλέα πείτε ό,τι έχετε, αν έχετε. Διαφορετικά συνειδητοποιήστε ότι εκτός από τη σοβαρότητα βλάπτεται και τον τόπο. Σε ένα σημείο θα συμφωνήσω. Η χώρα χρειάζεται πράγματι υπεύθυνο πρωθυπουργό. Υπεύθυνος πρωθυπουργός όμως σημαίνει ξεκάθαρες θέσεις, σαφή πολιτική, συγκεκριμένα βήματα. Σημαίνει να μην φοβάται να παίρνει δύσκολες αποφάσεις χωρίς να μετρά το υποτιθέμενο πολιτικό κόστος. Να νοιάζεται για το φορολογούμενο πολίτη και να σέβεται το υστέρημά του. Να προσπαθεί να κάνει τη χώρα ένα τόπο που παράγει, που δημιουργεί, που προοδεύει, που εξάγει, που προκόβει. Και ακόμα υπεύθυνος πρωθυπουργός σημαίνει να μην έχει δεσμεύσεις και εξαρτήσεις από κανέναν. Υπεύθυνος πρωθυπουργός δεν μπορεί να γίνει όποιος αβασάνιστα λέει συστηματικά ακρίβειες και ανακρίβειες και υπερβολές. Υπεύθυνος πρωθυπουργός δεν μπορεί να γίνει όποιος επενδύει μόνιμα στην πόλωση, στο φανατισμό, στο διχασμό. Όποιος δεν έχει να προτείνει τίποτα, δεν έχει θέσεις, δεν έχει πρόταση. Αυτά μετρούν. Αυτά κρίνουν οι πολίτες. Αυτά ζυγίζουν στην εκτίμησή τους. Και με τα κριτήρια αυτά η πραγματικότητα είναι ότι παίρνετε κάτω από τη βάση. Δεν περνάτε τις εξετάσεις των πολιτών. Και αυτό γιατί διαλέξατε τον εύκολο δρόμο της τήρας αντιπολίτευσης. Γιατί τον δύσκολο, τον ανηφορικό δρόμο της ειλικρίνειας, της δημιουργίας, δυστυχώς τον έχετε απορρίψει. Τέλος, είπατε ότι με χαλάσατε το κέφι. Λάθος κάνετε. Για να μην σας στεναχωρήσω, πρέπει να σας πω ότι μου φτιάχνετε το κέφι. Πρώτον, γιατί και σας το λέω με ειλικρίνεια, προσωπικά σας συμπαθώ και το έχω πει επανειλημμένα. Δεύτερον, γιατί έχω κατανόηση για τις δυσκολίες που έχετε. Και τρίτον, γιατί πράγματι απολαμβάνω το χαριτωμένο τρόπο με τον οποίο διηγείστε ιστορίες, παραμύθια, στις οποίες φαίνεται ότι πιστεύετε. Πριν κλείσουμε τη συνεδρίαση, να ανακοινώσω στο Σώμα ότι η Επιτροπή Κανονισμού της Βουλής καταθέτει την έκθεσή της την από 7 Απριλίου 2006, πρόταση της Προέδρου της Βουλής, τροποποίηση των κανονισμών της Βουλής, μέρος Β. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες τεπεραιωμένοι προημερησίες διατάξεως συζήτηση, η οποία διεξήχθη σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού της Βουλής, με πρωτοβουλία του Προέδρου του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Γεωργίου Παπανδρέου σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, με θέμα την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και με τη συνένεσή σας λύεται η συνεδρίαση για αύριο Παρασκευή 14 Απριλίου και ώρα 10:30 με αντικείμενο εργασιών του Σώματος, πρώτα κοινοβουλευτικό έλεγχο και κατόπιν συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων, συζήτηση επερώτηση σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη που σας έχει διανεμηθεί
και νομοθετική εργασία αποφάσεις Βουλής σύμφωνα με την ειδική ημερήσια διάταξη που σας έχει διανεμηθεί. Επίσης, παρακαλώ να επικυρώσετε τα πρακτικά της συνεδρίασης Δευτέρας 3 Απριλίου 2006 και Παρασκευής 31 Μαρτίου 2006. Λύεται η συνεδρίαση.